Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες με τις αποκαλύψεις για το κατασκοπευτικό βαν στη Λάρνακα. Εμείς ήρθαμε εδώ στην Λίδρας για να ρωτήσουμε τους πολίτες τι θα έκαναν και ποιον θα παρακολουθούσαν αν είχαν το δικό τους κατασκοπευτικό βαν. Αν είχες την ευκαιρία να παρακολουθήσεις έναν πολιτικό, να δεις τι κάνει στη ζωή του, ποιος θα ήταν? Πολιτικός, ο Τραμπ. Θα ήθελα να παρακολουθήσω τον Ενρίκε Ιγκλέσιας. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε λίγο τι συνήθειές του, πέρα από το κόνσεπτ του πρωθυπουργού. Μητσοτάκης, τον Άνθρακ, δεν ξέρω. Τον Ανδρέα Γεωργίου. Εγώ θα παρακολουθήσω τους πολιτικούς όλους και ιδίως τον πρόεδρο. Τους πολιτικούς. Διότι άλλα μανταλούν μπροστά στο γυαλί και άλλα κάνουν πίσω μας. Όταν νηστεύουμε το 50ήμερο, να δώτουν τους ιεράρχες τι τρώνε. Κάποιον μου θα είχε ενδιαφέρον ζωή ίσως. Ήθελα τη Miley Cyrus, πολλά wild της ζωής. Κοίτα, αν είχα σχέση, λογικά τη σχέση μου για να δάμε ποτά. Να θέλω να παρακολουθήσω τον Πούτιν. Γιατί τον Πούτιν? Δεν ξέρω. Θέλω να δω αν στα αλήθεια είναι εκείνος που είναι μπροστά από τις κάμερες ή αν είναι άλλος πίσω από τις κάμερες. Τον πρόεδρο και τους βουλευτές, ποιον ήταν να παρακολουθήσεις? Θα το έκαμε τούτον. Brad Pitt, κάτι τέτοιο. Κανένα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Donald Trump. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, γιατί πρέπει να έχει μεγάλο πρόβλημα. Τον Kim Jong-un από τη Βόρεια Κορέα. Που λέει να το πατήσει το κουμπί και να δω τι θα έκανα κι εγώ. Καθένα στη ζωή του, είμαι λίγο κίνδυνη σκέψη. Το Conor McGregor. Ο πρώτο που μου ήρθε ήταν ο Κόπερφιλτ. Κάμε πολλά ωραία μαγικά, οπότε να θέλω να δω τι έχει πίσω από τούτα.